Το Σαββατοκύριακο, με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ θα πετάξω σαν πουλί τη Δευτέρα και θα έρθω, οπότε θα σας δώσω το χρονικό της εβδομάδος. Οπότε τώρα μας μένει το Σαββατοκύριακο. Η επόμενη εβδομάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Είδαμε ότι αυτή την εβδομάδα παρατηρήσατε το εξής. Πόσα καλά μπορεί να είχαμε, δηλαδή πάρα πολύ καιρό σας έλεγα ότι μέσα σε αυτήν την δραματική κατάσταση που ζούμε, εν πάση περιπτώσει, τη δύσκολη να μην την πω δραματική, υπήρχε και ένα πάρα πολύ καλό τρίγωνο για το οποίο επέμενα ότι κάτι θα γίνει κτλ. Κτλ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, μα το ταξίδι, μα το ενεργειακό, μα κάποια καλά λόγια, κάτι γίνεται τα οποία πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα αποδώσουν αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, λέγαμε ότι το τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου έχει πάρα πολλά γεγονότα, σκαμπανεβάσματα, στοιχήματα κτλ. Αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι αρκετά καλό. Βέβαια, ο Ερμής, ο οποίος μπαίνει τώρα στο λιοντάρι, ο Ερμής είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε. Γι' αυτό λέμε και για τα παιδιά. Μπήκε λοιπόν στο λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι χαρά, διασκέδαση, έρωτα, αισιοδοξία κτλ. Όπως και αν είμαστε, νιώθουμε την ανάγκη να χαλαρώσουμε, να χαρούμε, να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να πάμε κάποιες διακοπούλες, έστω 2-3 μέρες, μα καρδίτσα, μα θεολόγο, μα ναι, δεν συζητάμε. Είναι αλλαγή παραστάσεων. Είναι δώρο Θεού και λίγο ξεδίνεις και αφήνεις τα πράγματα πίσω σου και νιώθεις πολύ καλύτερα. Την Κυριακή, βέβαια, ο Ερμής κάνει μία. Ο Ερμής είναι και τα παιδιά και έχουμε ακούσει πολλά για τα παιδιά αυτόν τον καιρό. Εξάλλου και η παιδεία είναι αναστατωμένη αυτόν τον καιρό. Την Κυριακή, λοιπόν, το τετράγωνο του Ερμή Κρόνου δεν είναι μία καλή όψη. Μπορεί να ακούσουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες δεν είναι σημαντικές, δεν είναι ευχάριστες, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Είναι και ο 15 Αύγουστος, νομίζω, αν δεν απατώμε μέσα, αν δεν έχω χάσει τις μέρες, όπου πολλά όμορφα πράγματα θα έχουμε. Συναντήσεις, συζητήσεις, επαφές, αρκεί λιγάκι να ξεφύγουμε και μόνοι μας από αυτά που μας κατατρέχουν. Σήμερα η Σελήνη είναι στην Παρθένο. Σημαίνει ότι μπορεί να ασχολούμεθα με τις δουλειές ή λιγάκι και με την υγεία, και ακόμα η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο, που θέματα υγείας, εργασίας μας σας απασχολούν. Το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή περνάει στο Ζυγό, που γίνεται μια ένταση. Λιγάκι η Κυριακή είναι λίγο πιεσμένη, ενώ η ερχόμενη εβδομάδα νομίζω θα είναι πολύ καλή. Τη Δευτέρα θα δείτε πολλές πληροφορίες μέσα από τον πίνακα που έχουμε ετοιμάσει για την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν για τους κρυούς, σήμερα μπορεί να είναι μέρα όπου πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με την υγεία σας, με την εργασία, για να προετοιμάσετε το Σαββατοκύριακο, αλλά η νέα θέση του Ερμή είναι ιδανική για σας, για να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, δεν αποκλείεται να έχετε μηνύματα, συναντήσεις, επαφές, τηλεφωνήματα. Ένα οικονομικό θέμα βέβαια μπορεί να σας απασχολεί, ενώ αν είστε γεννημένοι μετά τις 8-10 Απριλίου, μετακομίσεις, μετακινήσεις ή θέματα που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία σας απασχολούν. Οι τάβροι μας εξακολουθούν να ασχολούνται με την πατρική γη, την οικογένεια, την ακίνητη περιουσία, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες και όχι μόνο. Πολλές μετακινήσεις, πολλές συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο αυτό, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, τελευταίο δεκαήμερο, έχετε και αυτό το Σαββατοκύριακο και τις ερχόμενες μέρες μέχρι τις 5 του μηνός πολύ γλυκές, συναισθηματικές, ερωτικές μέρες. Η Αφροδίτη βοηθάει πάρα πολύ τη συναισθηματική σας ζωή. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Την Κυριακή προσέχετε λίγο την υγεία σας ή γενικότερα θέματα που έχουν σχέση με την εργασία. Τώρα, αν είστε γεννημένοι προς το τέλος Απριλίου, 26-27, προσέχετε την Κυριακή, ίσως αν έχετε παιδιά θα έχετε έννοια για ένα παιδί, αν έχετε μικρά ζωάκια ή θα ακούσετε κάποια είδηση η οποία ίσως να μην σας ευχαριστήσει, ειδικά με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Εσείς πρέπει να προσέχετε την Κυριακή. Για τους διδύμους, ο Ερμής δικό σας κυβερνήτης, αρχίζουν οι ατελείωτες μετακινήσεις, συναντήσεις, συζητήσεις. Βέβαια, πάντοτε η πατρική γη, η ακίνητη σας περιουσία σας απασχολεί και κάνετε αρκετά έξοδα. Την Κυριακή προσέχετε ενδεχομένως κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης ή μιας συζήτησης να μην βγει ακριβώς αυτό που θέλετε. Ίσως άλλα θέλετε να πείτε και άλλα να δώσετε και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία σας απασχολούν. Πολλά έξοδα κάνετε αυτόν τον καιρό, για μαζευτείτε λιγάκι, γιατί δεν είναι καιρός για έξοδα, αν και πιστεύω ότι τα μαγαζιά πρέπει να ζήσουν, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ζήσουν για να κινηθεί ολόκληρη η
η μηχανή της οικονομίας, γι' αυτό εντάξει, ας κάνουμε και λίγα έξοδα. Για τους καρκίνους μας έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, ειδικά και για εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο και έχετε μια πολύ γλυκιά περίοδο. Και εσείς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο έχετε καταλαγιάσει. Τώρα ο Άρης έχει περάσει στο τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή εσείς που είστε γεννημένοι μετά τις 10 του μηνός θα είστε δραστήριοι, δυναμικοί, σεξουαλικοί. Προσέχετε, μην τρέχετε βέβαια όταν οδηγείτε ή μη μαλώνετε. Ενώ ένα οικονομικό θέμα εξακολουθεί να σας απασχολεί. Κάνετε μικρές μετακινήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αυτές οι μέρες είναι πολύ γλυκές για να δείτε φίλους, γείτονες, να κάνετε μικρά κοντινά ταξιδάκια. Την Κυριακή βέβαια ένα οικογενειακό θέμα φορτίζει πάλι